Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είπα σήμερα να κάνω ένα λίγο πιο διαφορετικό βίντεο. Θα συνδυάσω και το vlog που σας αρέσει και μου αρέσει και εμένα να τραβάω, αλλά θα σας μιλήσω και για την περιποίηση των μαλλιών μου. Θα σας δείξω, επειδή σήμερα θα είναι μία μέρα στην παραλία, είπα να μην στείλω τον Αλέξανδρο σχολείο και να πάμε μαζί με την αδερφή μου και τα μικρά της και τη μαμά μου εδώ στην Αθήνα σε μία θάλασσα να κολυμπήσουμε και να παίξουν με άμμο. Γιατί στην Καλαμάτα δεν βρίσκαμε παραλία με άμμο και τους έλειψε, είναι η αλήθεια. Και επειδή έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για τα μαλλιά μου και πώς τα περιποιούμε και πώς γύρισα από τις διακοπές και είναι τόσο λαμπερά κτλ. Αφού θα πάμε παραλία, θα σας δείξω ακριβώς τα βήματα και τι παίρνω, να σας λύσω και αυτή την απορία. Θα το συνδυάσουμε μαζί με vlog και κάπως έτσι θα πάει, ελπίζω να σας αρέσει. Αρχικά θα σας δείξω τι παίρνω στην παραλία. Τη τσάντα θαλάσσης μου, την οποία τα έχω πάρα πολλά χρόνια. Εδώ ένα νεσέσερ με αντιλιακά και μαντελάκια για να πιάνω την πετσέτα. Τις πετσετούλες. Παίρνω άλλη μία λαξιά ρούχα, την οποία δεν την έχω ετοιμάσει ακόμα, πρέπει να την ετοιμάσω τώρα. Και έχω αυτό εδώ το νεσέσεράκι, στο οποίο μέσα θα βρείτε μία βούρτσα, εννοείται. Και για μένα η πιο τέλεια σειρά για τα μαλλιά, για όλο το χρόνο και ειδικά για το καλοκαίρι, είναι η σειρά της L'Oréal Professionnel Metal Detox. Έβαζα αυτό το νέο προϊόν, το οποίο είναι λουκούμι για τώρα το καλοκαίρι. Καθίστε, γιατί έχει κάνει focus αλλού, εδώ. Είναι η Leave-In κρεμούλα που μπαίνει πάνω στα μαλλιά, την αφήνεις και κάνει θαύματα. Έβαλα το μαγιουδάκι μου, δείτε τι ωραίο που είναι, και τη φούστα παραλίας μου. Και πανέτοιμη, δεν έφαγα ακόμα. Θα πάρω δύο μπάρες να φάω στο δρόμο γιατί δεν πρόλαβα. Και είπαμε 9.30 ώρα να ξεκινήσουμε όλοι για να βρεθούμε εκεί 10. Τέλος πάντων, φύγαμε. Αχ, τι ωραία, βέβαια έχει πάρα πολύ ζέστη. Συμφωνεί και η αδερφή μου, η οποία πήγε, έκανε μια προσπάθεια να μπει, αλλά ξαναγύρισε πίσω. Δεν μπήκε. Εγώ θα προσπαθήσω τώρα σε λίγο, γιατί μόλις καθίσαμε τώρα, βάλαμε τα αντιλιακά μας. Τον Αλέξανδρο τον έχω κάνει σαν φάντασμα. Αν ποτέ δείτε κανένα φαντασματάκι στη θάλασσα, να ξέρετε ότι ο Αλέξανδρος είναι. Και θα πάω να μπω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και άμμο εδώ, που τρελαίνονται τα παιδιά. Και ήδη έχουν βγάλει φτιάρια και χαμό. Αυτός ο ήχος, τι ωραία που είναι. Η ζέστη με εκνευρίζει, δεν θα σας πω ψέματα. Ξέρετε ότι εγώ με τη ζέστη δεν τα πάω καλά, αλλά ο ήχος της θάλασσας είναι τέλειος. Πώς και δεν έχετε ανοίξει ακόμα τρύπες. Δεν έχετε φτιάρια, πού έχει εδώ πέρα ένα και κάπου έχει ελέγχο. Αυτά είναι τη για αρχή σκέφτομαι να φτιάξω τώρα εγώ ένα αεροδρόμιο. Καστρό. Α, αεροδρόμιο φτιάχνεις. Μιας που έχουμε αεροπλάνα. Α, θα φτιάξει αεροδιάδρομο ο Αλέξανδρος, ο Γεράσιμος. Ξέχασα ότι βάφτηκα γιατί ήθελα να τραβήξω ένα reel. Βούτυξα και ξαναξέχασα να κοιταχτώ ότι όλα είναι καλά και κυκλοφορούσα έτσι. Και αυτή ήταν η κατάστασή μου, ευτυχώς που δεν έβγαλα τα γυαλιά πουθενά. Τα έβγαλα μόνο όταν ήρθαμε στο σπίτι για να φάμε έτσι κάτι. Ήρθε και η αδερφή μου και καθίσαμε έτσι να φάμε. Και μου λέει σε χάλια και έτσι λέω το ξέχασα εντελώς ότι είχα. Τώρα εκεί στην παραλία, την ώρα που βγαίνω από τη θάλασσα, τι είδε ο κόσμος, ένας θεός ξέρει. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Και η θάλασσα έχει και ωραία θερμοκρασία, γιατί εγώ είμαι κρυουδιάρα σε αυτά τα θέματα, στη θάλασσα. Γενικότερα όμως μου αρέσει το κρύο, το προτιμώ. Αλλά ωραία η θάλασσα, μου αρέσει να καθομαι και να ακούω το κύμα, δεν αντέχω τον ήλιο. Δεν αντέχω την πολύ ζέστη, εγώ παιδιά, μουρμουρίζω. Και επίσης μετά η κούραση.
Πλύνε παιδί, πλύσου εσύ, πλύνε πετσέτες, βάλε πλυντήρια. Τώρα φανταστείτε, έβαλα τα παπούτσια του Αλέξανδρου, γιατί δεν θέλει να φοράει τα ανοιχτά του, τα καλοκαιρινά. Τον χτυπήσανε και δεν τα θέλει. Οπότε πάμε με τα αθλητικά μας. Δεν θέλουμε άλλα παπούτσια. Και τα έβαλα τώρα να τα πλύνω. Και μετά να μπουν σιγά σιγά πετσέτες, οι τσέντα θαλάσσης. Όλα όπως είναι. Και μετά τα βάλετε στο στεγνοτήριο, βγάλετε το στεγνοτήριο, μαζέψε τα, κρύφτα. Και... είναι λίγο ταλαιπώρια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου ή αν εγώ είμαι η γκρινιάρα της υπόθεσης. Αλλά δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι το καλοκαίρι είναι λίγο ταλαιπώρια. Ωραία, ναι, μελά, ξεκουράζεσαι, λίγο ξεφεύγεις, ξεκουράζεσαι. Δεν ξέρω αν οι καλοκαιρινές διακοπές σε ξεκουράζουν. Δεν ξέρω. Είναι όλα στην τέλεια. Έχουν πληθεί και έχουν στεγνώσει και οι πετσέτες και οι τζανταθαλάσσεις. Τις έχω διπλώσει, τις έχω ξαναβάλει μέσα στην τσάντα. Μας περιμένει και στη γωνίτσα της για την επόμενή μας εξόρμηση στην παραλία. Τώρα έχω έτσι χαλαρώσει που κάνα και το μπανάκι μου και αφήνω και τα μαλλιά μου έτσι να στεγνώσουν φυσικά και ευχαριστιέμαι τη δροσιά που δίνουν τα βρεγμένα τα μαλλιά. Θα σας μιλήσω τώρα για την ρουτίνα των μαλλιών μου. Τι ακολουθούσα αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα που ήμουνα. Και με ρωτήσατε πάρα πολύ στο Instagram, έγινε χαμός γιατί γύρισα. Σας έκανα κάποιες ιστορίες που είχα κάνει και τις μπούκλες μου και γυαλίζαν τα μαλλιά. Και μου λέγατε πώς γίνεται, τι κάνεις. Και τα μαλλιά σου είναι έτσι λαμπερά και στρώνουν. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι όταν γυρνάμε από το Σεπτέμβρη στην καθημερινότητά μας, ότι και εσείς έχετε την ανάγκη να κουρευτείτε. Σίγουρα είναι μια καλή περίοδος για κούρεμα ο Σεπτέμβρης για μένα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραλείψετε. Αλλά σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι ούτε τα μαλλιά στρώνουν καλά, είτε τα χτενίσετε είτε όχι, και είναι πιο. Και φριζάρουν, είναι πιο θαμπά, είναι πιο ξηρά. Αυτό, γι' αυτό φταίει ο ήλιος, η θάλασσα που έχει το αλάτι, όπως και το χλώριο της πισίνας. Γιατί λίγο πολύ το καλοκαίρι και θα βουτήξουμε το κεφάλι μας, τα μαλλιά μας στην πισίνα και στη θάλασσα. Θα μας δει ο ήλιος περισσότερο, γενικότερα συμβαίνουν πράγματα. Θα σας δείξω εγώ ακριβώς τι είχα πάρει μαζί μου στην Καλαμάτα και τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούσα τα προϊόντα, θα σας τον περιγράψω τώρα έτσι λίγο γρήγορα. Για μένα το α και το μέγα στη θάλασσα είναι, αφού βγείτε είτε από τη θάλασσα είτε από την πισίνα, να πάτε να ξεπλύνετε τα μαλλιά σας. Για μένα είναι το κυριότερο. Πρέπει να φύγει και το αλάτι από πάνω, πρέπει να φύγει όμως και το χλώριο. Αλλά πέρα από αυτά που μπορούμε να τα βγάλουμε κανονικά με το πόσιμο νερό, πρέπει με κάποιον τρόπο να απομακρύνουμε και τα μεταλλικά στοιχεία. Τα μεταλλικά στοιχεία όταν μπαίνουν μέσα στην τρίχα προκαλούν σπάσιμο. Κάνουν τα μαλλιά μας πιο θαμπά, τα κάνουν πιο ξηρά, τα φαίνονται πιο ταλαιπωρημένα, φριζάρουν. Οπότε μία σειρά η οποία έχει βγει και διώχνει τα μεταλλικά στοιχεία είναι Metal Detox της L'Oréal. Θα σας δείξω εγώ τώρα και το λούσιμό μου, ήθελα να σας το κάνω έτσι πιο ρεαλιστικό. Σαμπουάν χρησιμοποιώ με το που γυρνάω δύο χέρια οπωσδήποτε και εννοείται και τη μασκούλα η οποία είναι ενός λεπτού, εγώ θα την αφήσω και λίγο περισσότερο, πάντα την αφήνω λίγο περισσότερο μέχρι να πλύνω το σώμα μου, να κάνω ένα σκράπ, ένα φρόλουτρο, το πρόσωπό μου, να βάλω μια μάσκα, περνάνε τα λεπτά και καλύτερα να την αφήνουμε και περισσότερο. Απλά πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα είναι πολύ σημαντικό να έχετε στραγγίξει πολύ καλά τα μαλλιά σας και με μια πετσέτα να πάρετε τα πολλά υγρά, να βάλετε. Μην βάζετε πολύ μάσκα, δεν χρειάζεται. Ανάλογα και με το μήκος βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται, επειδή εγώ αφού απλώσω καλά τη μάσκα σε μήκη και άκρες, παίρνω μία χτένα και χτενίζω πολύ απαλά, όμως όταν σας λέω πολύ απαλά, έτσι. Σαν να είναι πούπουλο το μαλλί και να... και αν το χτενίσεις πιο δυνατά να κοπεί έτσι. Και απλώνεται παντού και ωραία και ομοιόμορφα. Πάντα έχω μια βούρτσα μέσα στο μπάνιο για αυτό το σκοπό. Πριν προχωρήσω στα άλλα δύο προϊόντα που έχω να σας δείξω, να σας πω ότι η σειρά Metal Detox στην ουσία είναι κατά των μεταλλικών στοιχείων. Οπότε έχουμε πιο λαμπερά μαλλιά, πιο ενυδατωμένα, με μεγαλύτερη διάρκεια στο χρώμα και δεν φριζάρουν τόσο πολύ. Το σημαντικό επίσης όταν δεν έχεις και μεταλλικά στοιχεία είναι ότι τα μαλλιά σου δεν σπάνε. Οπότε έχεις και πολύ λιγότερο σπάσιμο και εγώ έχω δει τη διαφορά. Χρησιμοποιώ πολλούς μήνες, το ξέρετε, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτά. Και το σαμπουάν και τη μάσκα. Χρησιμοποιώ και το λαδάκι εδώ πέρα. Θα σας πω και αυτό με τι τρόπο το χρησιμοποιώ. Έχω βρει έναν τέλειο τρόπο. Αλλά τώρα ήρθε ένα νέο προϊόν το οποίο. Μόλις το είδα και διάβασα τι κάνει,
Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Είναι ό,τι χρειαζόμουν τώρα, ειδικά για το καλοκαίρι, γενικότερα για όλο το χρόνο, αλλά ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Ένα προϊόν το οποίο θα έχω μέσα στην τσάντα θαλάσσης μου και θα νιώθω πολύ άνετα και για τα μαλλιά μου. Γιατί η νέα τους Leave-In κρέμα, την οποία και θα χρησιμοποιήσω εγώ τώρα γιατί δεν έχω βάλει ακόμα, τελείωσα από το μπάνιο μου, δεν έχω στεγνώσει τα μαλλιά. Κοιτάξτε, βάζω πολύ μικρή ποσότητα. Καλά, μυρίζει και θεϊκά. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Και απλώνω σε μύκη και άκρες. Δίνω ιδιαίτερη προσοχή εδώ στα μπροστινά, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι πιο λεπτά και θέλω έτσι λίγο να τα προσέχω περισσότερο. Και αφού απλώσω καλά στα μύκη και στις άκρες, μετά παίρνω πάλι τη χτένα μου και χτενίζομαι απαλά από κάτω προς τα πάνω. Με αυτόν εδώ τον τρόπο αφήνω λίγα-λίγα από κάτω προς τα πάνω και πάλι από κάτω προς τα πάνω, για να απλωθεί και να πάει παντού. Και τώρα εσείς θα μου πείτε τι είναι αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη την κρεμούλα και είναι τόσο απαραίτητη για εσένα. Εγώ καταχάρηκα με το που είδα ότι κυκλοφόρησε ένα τέτοιο προϊόν, διότι μέσα αυτή εδώ η κρέμα είναι εμπλουτισμένη με φίλτρα UV. Οπότε βοηθάνε να μην έχουμε φθορά από τις UV ακτινοβολίες του ηλίου και προστατεύει από τη θερμότητα μέχρι τους 230 βαθμούς. Εγώ ποτέ τα εργαλεία θερμότητας για τα μαλλιά, μπούκλες, είτε για ίσιο με είτε οτιδήποτε, δεν τα βάζω τόσο ψηλά. Στους 180 βαθμούς είναι τέλεια. Μην τα βάζετε περισσότερο, δεν χρειάζεται. Και κάτι επιπλέον που κάνει το συγκεκριμένο προϊόν και το αγαπώ, γι' αυτό το αγαπώ ακόμα περισσότερο, είναι γιατί κλειδώνει την υγρασία μέσα στην τρίχα, κρατάει την υγρασία δηλαδή, και έχεις πιο εντατωμένα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, σας προτείνω να το δοκιμάσετε, μυρίζει τέλεια. Βλέπεις τα μαλλιά σου είναι πιο λεία, πιο λαμπερά. Μ' αρέσει γιατί όλη αυτή η σειρά διαρκεί το χρώμα περισσότερο. Σας είπα κιόλας, δεν ξέρω όσες με ακολουθείτε στο Instagram, ότι έχω παρατηρήσει ότι ενώ έχω βάψει τα μαλλιά μου εδώ και 4 μήνες, δεν νιώθω την ανάγκη ούτε καν να πάω για γκλος. Και τέλος, να σας μιλήσω λίγο και για το λαδάκι το συμπυκνωμένο από την ίδια σειρά, είναι Metal Detox. Θέλω να σας πω ότι κοιτάξτε πόσο λίγο. Και το έχω σίγουρα ένα μήνα που το χρησιμοποιώ. Είναι το δεύτερο μπουκάλι το μεταξύ που χρησιμοποιώ. Κρατάει και ένα χρόνο. Μην σας πω και παραπάνω. Το προηγούμενο το έχω πάρα πολύ καιρό. Το είχα. Πάει, στέγνωσε. Ακούστε εδώ πέρα τι ωραία χρήση που του έχω βρει. Αυτό εδώ το λαδάκι είναι για να μπαίνει σε στεγνά μαλλιά. Οπότε, με το που στεγνώσω με το πιστολάκι τα μαλλιά μου, βάζω πραγματικά, θα σας δείξω, αυτό. Μισό πάτημα. Δεν βάζω ολόκληρη την αντλία. Δεν την πατάω μέχρι τέλος, μέχρι τη μέση. Ζεσταίνω στα χέρια και πάλι, τώρα είναι για στεγνά μαλλιά βέβαια, έτσι να το θυμάστε αυτό, βάζω σε μύκη και άκρες, έτσι καλά, εντάξει, μυρίζουν εντωμεταξύ όλα το ίδιο, οπότε δεν μπερδεύονται και τα αρώματα, έτσι σε μύκη και άκρες και μετά κάνω την πρέσα μου ή το ίσιωμά μου ή οτιδήποτε θελήσω εκείνη την ημέρα και αφού τελειώσω με το styling, ξανακάνω μισό πάτημα, το υπόλοιπο δηλαδή, γιατί βάζει στην ουσία και τα δικά μου τα μαλλιά είναι ένα πάτημα. Βάζω το υπόλοιπο, ξαναζεσταίνω και κάνω αυτή εδώ την κίνηση όταν έχω κάνει μπούκλες, για να μην τις χαλαρώσω πολύ. Άμα θέλω να τις χαλαρώσω θα το κάνω έτσι, προς τα κάτω. Αν δεν θέλω να τις χαλαρώσω, θα το απλώσω με αυτή εδώ, με αυτόν εδώ τον τρόπο, με αυτή εδώ την κίνηση. Έτσι απαλά, δεν χρειάζεται να σφίγγετε τα μαλλιά πολύ, απαλά έτσι. Χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο λαδάκι με αυτόν τον τρόπο, διότι και αυτό σου δίνει προστασία μέχρι τους 230 βαθμούς. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το βίντεο με την φροντίδα και περιποίηση των μαλλιών. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, εύχομαι καλές βοκιές και να γυρίσουμε όλοι από Σεπτέμβρη με ωραία, λαμπερά, υγιή μαλλιά.